σειρά Μητρόπολης Ισπανίας και Πορτογαλίας ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2003 εξ αποσπάσεως εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Γαλλίας, εις την οποία υπήγετο ως εξαρχία πάσης Ιβηρίας, και όπως λέγει και ο τίτλος της, περιλαμβάνει τα κράτη της Ιβηρικής Χερσονήσου. Το ποίμνιο της Ιεράς Μητροπόλεως Ισπανίας και Πορτογαλίας εις την συντριπτικοτάτη πλειοψηφία, το 98%, αποτελείται από οικονομικούς μετανάστες από την Ανατολική Ευρώπη, κυρίως Ουκρανούς και Βουλγάρους, χωρίς να λείπουν και οι άλλες εθνότητες. Το ελληνικό ποίμνιο είναι ελάχιστο, διότι η Ισπανία και η Πορτογαλία ποτέ δεν υπήρξαν τόποι μεταναστεύσεως των Ελλήνων, δεδομένου ότι και οι ίδιοι οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι μεταναστεύαν και ευρίσκονταν σε άσχημη κατάσταση, και οι Έλληνες εκεί που μεταναστεύαν συναντούσαν μετανάστες από την Ισπανία και την Πορτογαλία. Αυτή τη στιγμή η Μητρόπολης έχει περίπου 44 ενορίες και ενοριακούς πυρήνες και 34 κληρικούς. Από αυτές τις ενορίες και ενοριακούς πυρήνες, 4 είναι ελληνικοί και ένας κληρικός είναι Έλληνας. Όλοι οι άλλοι είναι από την Ανατολική Ευρώπη και εξυπηρετούν το ποίμνιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο προέρχεται από την Ανατολική Ευρώπη. Μετά την πτώση των καθεστώτων του Φράγκου στην Ισπανία και του Αλαθάρ στην Πορτογαλία, υπήρξε μια τεράστια οικονομική ανάπτυξη των δύο αυτών χωρών. Είχαν ανάγκη από εργατικά χέρια και σύναψαν ειδικές συμφωνίες με τις κυβερνήσεις της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Ουκρανίας, και έτσι εδώ ήρθε ένας ικανός, ένας μεγάλος αριθμός μεταναστών από αυτές τις τρεις χώρες, και φυσικά αυτό είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία Ορθοδόξων Ενωριών και την άφιξη Ορθοδόξων Κληρικών για την εξυπηρέτησή τους. Η Ορθοδοξία πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή στην Ιβηρική Χερσόνησο η τρίτη αριθμητικά θρησκεία ή ίσως η τέταρτη, αλλά με λίγη διαφορά, ή πρέπει να είναι ίδιος ο αριθμός ή λίγο μικρότερος από το Ισλάμ, πράγμα που οδήγησε το κράτος το να αναγνωρίσει την Ορθοδοξία ως ιστορικά και εθνικά ριζωμένη στο έδαφος της Ισπανίας. Είναι μια έκφραση νομική η οποία λέγεται Notorio Arraigo και σημαίνει ότι η Ορθοδοξία αναγνωρίζεται ως ιστορικά και αριθμητικά βαθιά ριζωμένη στο εθνικό έδαφος. Οι Ορθόδοξοι και στις δύο χώρες πρέπει να είναι γύρω στο 1.300-1.400 εκατομμύριο, βέβαια όλοι σχεδόν από την Ανατολική Ευρώπη. Η Μητρόπολης έχει 30 ενορίες στην Ισπανία, 15 στην Πορτογαλία, 20 ιερείς στην Ισπανία, 14 ιερείς στην Πορτογαλία. Βέβαια η εθνότητα εκείνη η οποία κυριαρχεί κυρίως στην Ισπανία είναι η ρουμανική, γύρω στις 850.000. Η δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι η δευτέρα αριθμητικά στην Ισπανία και η πρώτη στην Πορτογαλία. Όταν λέω αριθμητικά, εννοώ σε αριθμό πιστών, ενωριών και κληρικών. Είναι ανεγνωρισμένη στην
Ισπανία και προωθείται και η αναγνώρισή της στην Πορτογαλία, όπου συν Θεό πιστεύουμε μέσα στο χρόνο να λήξουν όλες αυτές οι διαδικασίες που προβλέπονται για την αναγνώρισή της. Το έργο μας περιττώνει το νηστεί ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Είναι ένα έδαφος το οποίο βλέπει με καχυποψία την Ορθοδοξία. Δεν είχε ιστορικές επαφές με την Ορθόδοξη Ανατολή. Είναι μια de facto γνωριμία την οποία κάνουν αυτές οι δύο χώρες με την Ορθοδοξία μέσω της οικονομικής μεταναστεύσεως και της εξ αυτής δημιουργίας ενοριών και εγκαταστάσεως κληρικών. Έχουμε τεράστια δυσκολία όσον αφορά τους χώρους λατρείας, την εξασφάλιση χώρων λατρείας, τους οποίους σε αντίθεση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης εξασφαλίζουμε με μεγάλη δυσκολία, διότι δεν υπάρχει ανταπόκριση από την ιδέως ανταπόκριση από την επικρατούσα εκκλησία όσον αφορά την παραχώρηση χώρων λατρείας. Βέβαια αυτό σημαίνει ευτυχώς μόνο σε μερικές περιοχές της χώρας και δεν συμβαίνει των δύο χωρών και δεν συμβαίνει γενικά. Δηλαδή έχουμε περιοχές όπου έχουμε πίμνιο, έχουμε κληρικό, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε χώρο λατρείας για να λειτουργεί ο κληρικός και για να εξυπηρετούνται θρησκευτικά οι πιστοί, διότι δεν υπάρχει προθυμία από την άλλη πλευρά να μας διαθέσει έναν χώρο λατρείας, να μας παράσχει φιλοξενία σε ένα χώρο λατρείας, διότι όπως είπα είναι φτωχοί μετανάστες και δεν έχουν τα οικονομικά μέσα να αγοράσουν μια εκκλησία ή να χτίσουν μια εκκλησία, δεν έχουν καν τα μέσα να συντηρηθούν οι κληρικοί μας, οι οποίοι όλοι οι κληρικοί μας εργάζονται εκτός ενορίας σκληρά σε βαριές εργασίες, στις οικοδομές, στα χωράφια, για να ζήσουν τις οικογένειές τους, διαθέτοντας τα Σαββατοκύριακα στην άλλη οικογένεια, την ευρύτερη που είναι η ενορία, μια και δεν μπορούν να ζήσουν κανείς από τις ενορίες. Και σε αυτό βέβαια προστέθηκε και η κρίση η οποία μαστίζει την Ισπανία και την Πορτογαλία, κυρίως η ανεργία, με αποτέλεσμα πολλοί κληρικοί μας να μην έχουν δουλειά και χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες από το ποιμιό μας να είναι άνεργοι. Και αυτό βέβαια έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ζωή των ενοριών μας και των ιερέων μας. Δεχόμεθα καθημερινά παρακλήσεις πιστών για μια ευχή, για μια προσευχή, για ανέβρεση εργασίας, διότι όπως είπα η ανεργία είναι πάρα πολύ μεγάλη που μαστίζει αυτές τις δύο χώρες. Μόνο στην Ισπανία είναι περίπου 24% του εργατικού δυναμικού είναι χωρίς δουλειά και βέβαια πιο πολλοί είναι που επλήγησαν από την κρίση, από την ανεργία, είναι οι μετανάστες. Και επαναλαμβάνω, αυτό έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στη ζωή των ενοριών και ιερέων μας, οι οποίοι είναι ήρωες, πραγματικοί ήρωες. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση ούτε με την ζωή ενός ιερέου στην Ανατολική Ευρώπη, για την Ελλάδα καν να μην μιλούμε, διότι διαθέτουν τα Σαββατοκύριακά τους για την εξυπηρέτηση των ενοριών τους, αν και δεν ζουν από την ενορία και οι ίδιοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβιώσεως, το οποίο αυξήθηκε με αυτή την κρίση που μαστίζει την ανθρωπότητα. Προσπαθούμε εδώ στην Ιβρική Χερσόνησο να είμεθα ένας φάρος ορθοδοξίας, της ορθοδόξου πνευματικότητος. Όπως ξέρουμε όλοι, η Δύση έχει ανάγκη από αυτή την πνευματικότητα και
προσπαθούμε με τις λίγες δυνάμεις που διαθέτουμε, οι μικρές ενορίες μας να είναι κάθε μία ένας φάρος ορθοδόξου πνευματικότητος και του πλούτου της ορθοδόξου λειτουργικής ζωής στην περιοχή όπου διακονούν. Παρά τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουμε, παρότι το έδαφος τρέμει κάτω από τα πόδια μας, εν τούτης στεκόμεθα όρθιοι, δίδοντας μαρτυρία ορθοδοξίας, και επίσης ένα άλλο σημαντικό είναι ότι κάτω από την ελληνική Μητρόπολη του Οικουμενικού Πατριαρχείου βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες από την Ανατολική Ευρώπη, ενορίες από την Ανατολική Ευρώπη, κληρικοί από την Ανατολική Ευρώπη, και αυτό έχει την σημασία του, διότι βρίσκονται, επαναλαμβάνω, κάτω από την καθοδήγηση του Έλληνος Μητροπολίτου του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, μια και η Ορθοδοξία είναι οικουμενική και όχι εθνικιστική. Βέβαια αντιμετωπίζουμε στις διορθόδοξες σχέσεις ένα πρόβλημα το οποίο προέρχεται από τον ρουμανικό εθνικισμό και από την ρουμανικό εκκλησιαστικό επαρχιωτισμό, δεδομένου ότι τώρα τελευταία στην Δυτική Ευρώπη η τεράστια ρουμανική μετανάστευση ανέτρεψε αριθμητικά τα δεδομένα και το χρησιμοποιούν αυτό εις βάρος πολλές φορές της κανονικής τάξεως και της εκκλησίας βασιζόμενη στον αριθμό. Και οι Απόστολοι 12 ήταν, αλλά σαγίνευσαν όλη την οικουμένη και δεν μπορούν να επικρατούν μέσα στην εκκλησία τα νούμερα. Ποτέ η εκκλησία δεν πήγαινε μπροστά με τον κοσμικό νούμερο και με την κοσμική ισχύ. Αλλά επαναλαμβάνω, προσπαθούμε να δίνουμε μαρτυρία πιστή στην παράδοση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μαρτυρία ορθοδοξίας, της Οικουμενικής Ορθοδοξίας και του Οικουμενικού Ελληνισμού σε αυτή εδώ την περιοχή, σε αυτό το άλλο άκρο της Μεσογείου μας, το οποίο μέχρι τώρα δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις και επαφές λόγω αποστάσεως, λόγω περιστάσεων ιστορικών με την καθημάς Ανατολή.